Λύση το πρόβλημα της στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή του γηπέδου Κλεάνθης Βικελίδης αναζητά ο Δήμος Θεσσαλονίκης έπειτα από τα δημοσιεύματα και τα παράπονα δημοτών, ιδίως στις μέρες που διεξάγονται αγώνες. Σε ανακοίνωσή του, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Περιβάλλοντος Καθαριότητας Θανάσης Παπάς, ο Δήμος Θεσσαλονίκης κινητοποιήθηκε ήδη, εντοπίζοντας και ολοκληρώνοντας τα έργα και τις παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή με την κατασκευή 4 πάρκων επί της οδού Καρακάση, δίπλα στο Αθλητικό Κέντρο Γαλαξίας, αλλά και ενός πάρκινγκ στις οδούς Γιάννη Αγγέλου και Παπάφη. Παράλληλα, σημειώνει πως για την περιοχή του γηπέδου και σε γειτνίαση με το πάρκο της οδού Αλκμίνης, ο Δήμος συνεργασία με τον Ερασιτέχνη Άρη έχει προχωρήσει σε διευθετήσεις διευκόλυνσης, ενώ εκκρεμούν παρεμβάσεις που έχουν διαβεβαστεί για τη βελτίωση των προσβάσεων και τη στάθμευση, οι οποίες θα υλοποιηθούν σύντομα. Οι δύο χώροι που σύμφωνα με την ανακοίνωση προτάθηκαν ως λύση για τη στάθμευση δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιηθούν, επισημαίνει ο κύριος Παπάς. Τέλος, εκφράζει τη βεβαιότητα πως τα αιτήματα που ανταποκρίνονται σε υπαρκτά προβλήματα και διατυπώνονται προς το Δήμο θα αντιμετωπίζονται θετικά.